Για να συζητήσουμε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κοντά μας έχουμε τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικών Ιδρυμάτων, τον κύριο Παναγιώτη Κακολλήρη. Κύριε Κακολλήρη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Βρισκόμαστε στο εξής σημείο. Λέμε, έχουμε πλέον δεχτεί ότι θα υπάρξει χτύπημα. Δεν ξέρουμε αν θα είναι πρώτο το Χεζμπολάχ ή θα είναι το Ιράν. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή ακριβώς έχουμε ως δεδομένο ότι θα υπάρχει το χτύπημα, προσπαθούμε να καταλάβουμε και αν θα είναι γενικευμένο ή αν θα είναι απλά ένα χτύπημα συμβολικό, υψηλού μάλλον συμβολικού χαρακτήρα, προκειμένου το Ιράν να πάρει αυτό που λέμε το αίμα του πίσω. Ας δούμε τα δεδομένα. Έχουμε υπερβεί μόλις τη μία εβδομάδα από τη δολοφονία Χανίγια και είναι λογικό ακόμα να μην έχουμε δει την απάντηση του Ιράν. Ας μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ σχεδίαζε μήνες αυτό το χτύπημα. Ένα χτύπημα το οποίο συνδύασε πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Δηλαδή ήταν μια πολύ εντυπωσιακή κίνηση, μια πολύ εμβληματική κίνηση, ιδιαίτερα σύνθετη επιχειρησιακά, αποτελεσματική όπως φάνηκε και ήταν και μια πολύ ουσιαστική κίνηση. Άρα είναι δύσκολο να σχεδιαστεί και κυρίως να υλοποιηθεί μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια απάντηση από την πλευρά του Ιράν μέσα σε λίγες μέρες. Ειδικά όταν έχει γίνει σαφές με όλους τους τρόπους από τις ΗΠΑ ότι παραμένουν με πολύ απτούς τρόπους δίπλα στο Ισραήλ και ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Η εμπειρία του περασμένου Απριλίου, όταν είχε υπάρξει μια μαζική επίθεση με ντρόνους και πυράβλους από το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, έδειξε ότι η συμμαχία του Ισραήλ με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία τότε και τη Γαλλία, τώρα όχι λόγω Ολυμπιακών Αγώνων, μπορεί να θωρακίσει το Ισραήλ από μια πολλαπλή ταυτόχρονη πυραυλική επίθεση. Άρα θα υποθέτει κανείς βάσιμα ότι δεν θα επαναληφθεί ένα τέτοιο χτύπημα, αλλά θα είναι μια άλλου είδους επίθεση. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αυτή τη στιγμή ποια θα μπορούσε να είναι η απάντηση του Ιράν. Σίγουρα θα υπάρξει μια κάποια απάντηση. Μια απάντηση, θα σας έλεγα, που θα μπορούσε να ντυθεί ρητορικά από το Ιράν, αλλά δεν είναι εύκολο να είναι μια αντίστοιχα εντυπωσιακή και ουσιαστική κίνηση. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό το σενάριο συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή τις περισσότερες πιθανότητες. Δηλαδή, η εκτίμησή μου εν ολίγης είναι ότι δεν θα πάμε σε ένα γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι κάτι που καμία πλευρά δεν το επιθυμεί, ούτε το Ιράν το επιθυμεί αυτή τη στιγμή. Δεν το επιθυμεί λόγω, αν θέλετε, επειδή δεν έχει την υπεροχή, την οπλική ή δεν θέλει κάτι άλλο ή ζυγίζει αυτό που λέμε τα πράγματα. Είναι πολλοί λόγοι για τους οποίους το Ιράν δεν θέλει ένα ολοκληρωτικό πόλεμο, κυρίως γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να τον κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Ο βασικός του σύμμαχος, η Ρωσία, είναι μπλεγμένη στο μεγάλο μέτωπο της Ουκρανίας. Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στην περιοχή, αλλά το Ιράν δεν θέλει ένα γενικευμένο πόλεμο. Άρα πιστεύω ότι πηγαίνουμε σε μια λύση συμβολισμών και λύση εντός εισαγωγικών φυσικά και σε όχι κάποια κίνηση μεγάλης ουσίας. Ναι. Αυτό όμως που εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα μετά την δολοφονία Χανίγια, συνεχώς, αν θέλετε, βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά, υπάρχει παράταση για το πότε θα είναι το χτύπημα. Τι μπορεί να σημαίνει, γιατί ξέρετε, κάθε μέρα και εμείς μέσα από τα δελτία ειδήσεων, πολλό δε μάλλον όλη η παγκόσμια κοινότητα, συζητά για το πότε θα είναι αυτό το χτύπημα. Δηλαδή, τη Δευτέρα λέγαμε εντός 48 ώρων θα υπάρξει το χτύπημα. Πάλι υπάρχουν όλα τα διεθνή μέσα τα οποία λένε ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρχει το χτύπημα και δεν μπορούν απλά να προεξοφλήσουν αν θα προέρχεται από τη Χεζμπολάχ ή το Ιράν. Όλη αυτή, αν θέλετε, η στάση αναμονής, η οποία όμως κρατάει την παγκόσμια κοινότητα σε εγρήγορση και την διπλωματία επίσης, γίνεται για ποιο λόγο? Γίνεται γιατί είναι υποχρεωμένο το Ιράν να φτιάξει ένα δικό του αφήγημα στην όλη ιστορία. Θα δείτε ότι οι ανακοινώσεις του Ιράν έχουν πολύ ψηλή ρητορική, ενώ δεν βλέπουμε στο πεδίο να εφαρμόζεται αυτή η ρητορική. Το Ιράν είναι μαθημένο να το κάνει αυτό. Έχει μια παράδοση στο να το κάνει αυτό, λένε κατά υψηλούς ρητορικά τόνους, αλλά όταν φτάνει η ώρα της πράξης να είναι πιο περιορισμένες οι αντιδράσεις τους. Άρα, επίσης, το Ιράν είναι υποχρεωμένο να θωρακίσει την διεθνή του εικόνα και την εικόνα του στον αραβικό κόσμο. Ναι. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει μία ήττα απέναντι στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Άρα έχει κάθε λόγο να παίζει αυτό το παιχνίδι επικοινωνίας προς το παρόν, σχεδιάζοντας και κερδίζοντας χρόνο, σχεδιάζοντας την επόμενη απάντησή του και σταθμίζοντας όλες τις παραμέτρους όπως προαναφέραμε.
Κύριε Κακολύρη, να περάσουμε λίγο και στο θέμα της οικονομίας. Ούτως ή άλλως, η ολόκληρη η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δύο πολέμους. Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή και γενικά η όλη κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι ένα γεγονός το οποίο κρατάει πάρα πολύ καιρό. Αλλά έχουμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή οι αγορές και γενικότερα η παγκόσμια οικονομία έχει διατηρήσει κατά κάποιο τρόπο μια ισορροπία ή αν θέλετε έχει βάλει κάποια αναχώματα και ότι αν τελικά υπάρξει ένα χτύπημα αυτό θα έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις στην διεθνή οικονομία, στην εφοδιαστική αλυσίδα και θα επηρεαστούν η μία μετά την άλλη χώρα σαν ντόμινο. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν πάντα επίπτωση στην διεθνή οικονομία. Αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Από την άλλη πλευρά υπήρξε μία μεγάλη αναταραχή στις αρχές εβδομάδας στην παγκόσμια οικονομία. Υπάρχει ηρεμία αυτή τη στιγμή. Η αίσθηση των αναλυτών είναι ότι δεν προεξοπλούν το χειρότερο δυνατό σενάριο για την εξέλιξη αυτή στη Μέση Ανατολή. Άρα θα σας έλεγα ότι η προσδοκία είναι ότι δεν θα πάμε σε έναν γενικευμένο πόλεμο, αλλά σε μια πιο περιορισμένη απάντηση από την πλευρά του Ιράν, που δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει μια τόσο μεγάλη αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές. Αυτή είναι η αίσθηση που έχουν αυτή τη στιγμή και οι οικονομικοί αναλυτές και αυτό αντανακλάται αυτή τη στιγμή και στις αγορές. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο και στο μέτωπο της Ουκρανίας. Είχαμε την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Κιούρσκ μετά την εισβολή και είχαμε σήμερα και την αναφορά από τον Ζελένσκι λέγοντας ότι τον ευνηδιασμό του Ουκρανικού στρατού και την, αν θέλετε, αποτελεσματικότητά του δεν πρέπει να την αμφισβητείτε και μάλιστα αποδεικνύεται. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που υπάρχει έμεση αναφορά στο συγκεκριμένο, αν θέλετε, συμβάν στο συγκεκριμένο περιστατικό. Πού βρισκόμαστε, γιατί είναι ένας πόλεμος ο οποίος κρατάει εδώ και δύο χρόνια. Έχετε δίκιο. Αυτή η κίνηση που έκανε η Ουκρανία ήταν, θα σας έλεγα, μια φιλόδοξη παράτολη κίνηση, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα στρατηγικά. Δηλαδή, η Ουκρανία βρίσκεται εδώ και μήνες σε ένα αδιέξοδο στο πεδίο της μάχης, δηλαδή αναγκάζεται σε μικρές υποχωρήσεις από την άλλη πλευρά στο τεράστιο μέτωπο. Μιλάμε για ένα μέτωπο στα ανατολικά της χώρας περίπου 1.000 χιλιόμετρων. Εκεί λοιπόν αυτές οι υποχωρήσεις ρίχνουν το ηθικό των Ουκρανών και κυρίως φέρνουν τη χώρα σε μια δύσκολη διαπραγματευτική θέση, όταν βεβαίως έρθει η ώρα των διαπραγματεύσεων. Αλλά κάποια στιγμή θα έρθει και αυτή η ώρα των διαπραγματεύσεων, ελπίζουμε όλοι. Άρα λοιπόν είναι λογικό το Κίεβο να θελήσει να βγει από αυτή την γωνία στην οποία ήταν εγκλωβισμένο, αλλάζοντας την εικόνα του μετώπου, δηλαδή ασκώντας μια επιθετική στρατηγική, εισβάλλοντας σε ένα ευαίσθητο ρωσικό έδαφος, προκειμένου να αναγκάσει τη Ρωσία να μειώσει την πίεσή της στο ανατολικό μέτωπο και να στείλει δυνάμεις από το νέο μέτωπο στο οποίο δημιουργήθηκε, φανταστείτε όπως κοιτάμε το χάρτη, στα βόρεια της Ουκρανίας. Επίσης το Κίεβο έχει έναν ακόμα λόγο να κάνει την κίνηση. Επιδιώκει να κερδίσει λίγο χρόνο, με δεδομένο ότι έχει καθυστερήσει η δυτική βοήθεια να φτάσει στο μέτωπο, γιατί πάντα από την ανακοίνωση της παροχής της βοήθειας, στρατιωτικής βοήθειας, μέχρι τα οπτικά αυτά συστήματα να είναι λειτουργικά και αποτελεσματικά, χρειάζεται ένας χρόνος. Χρόνος παράδοσης, χρόνος εκπαίδευσης και το καθεξής. Άρα λοιπόν το Κίεβο επιθυμεί να κερδίσει λίγο χρόνο για να μπορέσει να αξιοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο την ενίσχυση αυτή. Τι έκανε το Κίεβο? Προσπάθησε να αλλάξει τους όρους του πολέμου σε μια κλασική κίνηση στρατηγικής, η οποία μέχρι στιγμής πρέπει να πούμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αποδίδει. Δηλαδή, ενώ η Ρωσία διαμηνύει ότι έχει σταματήσει η Ουκρανική προέλευση, οι πληροφορίες που υπάρχουν από ανεξάρτητες πηγές συνηγορούν στο ότι οι Ουκρανοί καταφέρνουν ακόμα μερικά βήματα μπροστά σε αυτό το μέτωπο. Και είναι σίγουρο ότι ασκείται τεράστια πίεση στην Μόσχα, στην Ρωσία, γιατί βρίσκονται σε μια, δεν θα έλεγα δεινή θέση, δύσκολη θέση, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς. Γιατί πιέζονται με τον τρόπο που πολύ χαρακτηριστικά μας αναφέρατε. Συνεχίστε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο ασφαλής, τώρα δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ο όρος, αλλά με όλα αυτά τα μέτωπα του πολέμου ανοιχτά
και με μια ένταση την οποία κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Γιατί πολύ σωστά αναφέρατε και στην αρχή για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, ότι ναι, μεν μπορεί το Ιράν να μην θέλει να κάνει μια γενίκευση των χτυπημάτων στο δυτικό κόσμο, πλήττοντας έτσι ισλαμικούς στόχους. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει ένα τέτοιο γεγονός. Βλέπουμε την κατάσταση στην Ουκρανία ξανά, όχι να φλέγεται, αλλά να κινείται πάλι κάτι. Άρα ουσιαστικά βρισκόμαστε σε ένα μέτωπο ανάμεσα σε πολέμους, οι οποίοι έχουν αλυσιδωτές αντιδράσεις τόσο για την οικονομία που αναφέραμε με τα αναχώματα που μπορεί να υπάρχουν, αλλά και με το γεγονός ότι και η διπλωματία τελικά δεν τα καταφέρνει στο σημείο το οποίο θα έπρεπε. Ναι, μεν πάντοτε η διπλωματία χρειάζεται, αλλά όπως βλέπουμε, πάντοτε υπάρχει αυτό το φυτίλι που σιγοκαίει και είναι έτοιμη να γίνει η ανάφλεξη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία προσδοκία από τη διεθνή κοινότητα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να σταματήσει μέσα στο επόμενο διάστημα. Κανείς δεν περιμένει δηλαδή ότι μέχρι τις αμερικανικές εκλογές μπορεί να γίνει κάτι. Κανείς δεν περιμένει ότι μέχρι τον επόμενο χειμώνα θα θελήσει οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και έτσι μπορούμε να ερμηνεύσουμε και τη στάση της Ουκρανίας, ότι θέλει να έχει περισσότερα χαρτιά να διαπραγματευτεί. Όταν θα φτάσει η ώρα να διαπραγματευτεί για εδάφη, θα κατέχει πια ή φιλοδοξεί να κατέχει και ρωσικά εδάφη, τα οποία θα μπορέσει να ανταλλάξει με ουκρανικά εδάφη. Άρα εδώ βλέπουμε ότι γίνεται μια στρατηγική κίνηση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις που εκτιμάται ότι θα φτάσουν κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες, τις αρχές του χειμώνα, όταν θα είναι δύσκολο να υπάρξει προένεση στρατιωτική. Ο χειμώνας είναι βαρύ σε αυτή την περιοχή, άρα δεν θα είναι εύκολο να δούμε μάχες χαρακομμάτων όπως βλέπουμε τώρα στην περιοχή αυτή. Άρα υπάρχει η προσδοκία ότι το χειμώνα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οι συνθήκες μια διαπραγμάτευση. Μέχρι τότε θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτόν τον πόλεμο να εξελίσσεται. Μάλιστα. Κύριε Κακολίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Θα έχουμε πάντοτε στραμμένο το βλέμμα σε όλες τις περιοχές. Δυστυχώς, οι γειτονιές φλέγονται παγκοσμίως, οπότε πραγματικά πρέπει ολονών τα βλέμματα να είναι στραμμένα και να έχουν απόλυτη προσοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας αφορούν άμεσα εξάλλου. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Yeah.